Χάος επικρατεί στην Κύπρο από τα επεισόδια που σημειώνονται μεταξύ λαθρομεταναστών καθημερινά. Στο επίκεντρο, για ακόμη μια φορά βρέθηκαν οι δομές δίθεν ανηλίκων σε Πάφο και σε Κοκκινοτριμιθιά. Αντίστοιχες δηλαδή με αυτές που ήθελαν να κάνουν στο Ζήγη, Αγία Νάπα, Κεν Πάφου και Αγλαντζά. Και τώρα κάνουν σκέψεις για Λατσά, Γέρι, Λακατάμια, Λιθροδόντα, Γερμασόγια, Άγιο Αθανάσιο. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει και οι μόνοι που ενδιαφέρονται πραγματικά είναι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Η ατιμορρησία, η ανοχή και η έλλειψη αποτρεπτικών μέτρων έχουν οδηγήσει την Κύπρο στη σημερινή κατάσταση. Επιβάλλεται άμεσα να υιοθετηθούν όλες οι εισηγήσεις του ΕΛΑΜ για εφαρμογή αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, επειδή γνωρίζουν ποιοι προκάλεσαν τα επεισόδια, ζητούμε αποκοπή των επιδομάτων που λαμβάνουν για να καλυφθούν οι ζημιές, απόρριψη με συνοπτικές διαδικασίες όλων των αιτήσεών τους, απέλαση το συντομότερο δυνατόν με ταυτόχρονη απαγόρευση εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Καμία ανοχή σε όποιον δεν σέβεται τη φιλοξενία που του παρέχει η πατρίδα μας. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Κύπρος κινδυνεύει.